Καλησπέρα. Είμαστε συντέντα στο πληγνωστικό όμιλο Καλαμάτας. Έχουμε ξεκινήσει τις εγγραφές μας από 1η Σεπτεμβρίου για τα τμήματα Ακαδημιών. Γίνονται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 8 εδώ στην Τέντα. Μπορείτε να έρθετε να δείτε το χώρο μας, να πάρετε μια ιδέα από την αγωνιστική μας ομάδα. Για να γνωρίσετε και εσείς το άθλημα της εθνικής γυμναστικής, της αισθητικής γυμναστικής, του cheerleading που από φέτος μπαίνει και αυτό στο σύλλογό μας. Και της αγωνιστικής ρυθμικής γυμναστικής και της αισθητικής αγωνιστικής ρυθμικής. Πρόσφατα ο Σύλλογος είχε και μια μεγάλη επιτυχία, μια που είπαμε για αγωνιστική ρυθμική. Ναι, σήμερα μας ανακοινώθηκε επίσημα ότι η αθλήτριά μας Κοντοπούλου Έφη είναι πλέον μέλος της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων του Ensemble και θα προετοιμαστεί στην Αθήνα, στον Άγιο Κοσμά, υπό το βλέμμα της κυρίας Μαρίνας Φατέβα, προπονήτρια μεγάλων επιτυχιών για την Ελλάδα, έτσι ώστε να πάνε του χρόνου στο Πανευρωπαϊκό στον Μπακού με το καλό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι για αυτή την επιτυχία. Ήταν ένα παιδί... Να πούμε ότι είναι μια αθλήτρια που δούλεψε. Είναι μια αθλήτρια που δούλεψε πάρα πολύ. Ήταν ένα στρατιωτάκι, όπως την έλεγα εγώ. Δεν έλειπε αν δεν είχε πυρετό, αν δεν ήταν άρρωστη. Δεν υπήρχαν οι δικαιολογίες. Δούλεψε πολύ. Είχε και το ταλέντο, οπότε της αξίζει και με το παραπάνω η θέση της στην εθνική ομάδα. Τώρα τα κορίτσια που βλέπουμε πίσω. Τα κορίτσια είναι η αγωνιστική μας ομάδα και κάποια από τα προαγωνιστικά μας. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την καινούργια σεζόν. Έχουμε αθλήτριες στο προαγωνιστικό τμήμα, στην κατηγορία από κορασίδων, κορασίδων και νεανίδων. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να έχουν υγεία όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε και φέτος να εξελίξουμε τα τμήματα του ensemble που είχαμε και σαν σύλλογος που πέρυσι πήγανε πάρα πολύ καλά. Για να έχουμε σε όλες τις κατηγορίες φέτος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τι προσφέρει το άθλημά σας, τι είναι το ελκυστικό, γιατί να έρθει να φέρω την κόρη μου, ας πούμε, να τη γράψω? Είναι ένα άθλημα πολύ όμορφο αρχικά. Συνδυάζει χορό, συνδυάζει όργανα που είναι πιο παιχνιώδης για τα παιδιά. Συνδυάζει τη γυμναστική, τον μπαλέτο. Σίγουρα φτιάχνει πολύ όμορφο σώμα και σωστό για τα κοριτσάκια. Είναι πιο θηλυκό. Αποκτούν μια πολύ ωραία κίνηση μέχρι και στο περπάτημά τους. Γυμνάζει το σώμα τους, εννοείται, κάνουν φίλες, κοινωνικοποιούνται. Βοηθάει και στην έξω ζωή, στο θέμα πειθαρχίας, σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να αθλούνται και το άθλημα της εθνικής γυμναστικής θεωρώ ότι το βοηθάει πάρα πολύ. Και γιατί όχι, μπορώ να ξεκλειδώσει κάτι μέσα τους και να τις δούμε και πρωταθλήτριες. Φυσικά. Πάντα από τα τμήματα των Ακαδημιών κάθε χρόνο ψάχνουμε για παιδιά ταλέντα, για παιδιά που βλέπουμε εμείς κάτι που μπορεί κάποιος άλλος να μην το βλέπει. Και με σκληρή δουλειά προσπαθούμε να το φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορεί το καθένα.